Δεχτεί ποτέ πρόταση ερωτική ή ερωτική παρενόχληση από άντρα? Εννοείται. Πώς θα είναι? Δεν είμαι άνθρωπος εγώ. Άνθρωπος είσαι. Ωραία. Δεν είσαι πέτρα και τόσο απάντεξες. Ότι είμαι και ωραίος άντρας. Πολύ ωραίος. Γιατί είσαι. Εγώ δεν δεχτώ λοιπόν μια παρενόχληση. Δέχτηκες. Λοιπόν, θα σου πω κάτι που δεν το έχω πει ποτέ νομίζω δημόσια. Μπράβο, τέτοια να μας λες πρώτα αποκλειστικά. Ήμουνα, δεν θυμάμαι καν πόσο χρόνο, ήμουνα βέβαια πολλά χρόνια πριν και δέχτηκα ένα φλερτ. Και το λέω φλερτ γιατί είχε αυτή την ευγένεια, τη διακριτικότητα ενός φλερτ. Ήρθε λοιπόν ένας κύριος, τον είχα δει εγώ, που ερχότανε, με κοίταγε δηλαδή, εγώ δεν έδινα σημασία, έπινε τον ποτό μου και τον λέω που σηκώνεται και λέω, τώρα τι θα γίνει. Έρχεται λοιπόν, σταματάει εκεί που είσαι εσύ. Όμως, μου λέει, συγγνώμη, δεν θα σας ενοχλήσω, θέλω μόνο να σας πω κάτι. Λέω, παρακαλώ. Έχετε, μου λέει, τα μάτια άραβα πρίγκιπα. Και έφυγε. Και έχω μείνει εγώ με το ποτό. Τι είπε τώρα ο άνθρωπος? Ούτε γυναίκα δεν θα το λέει αυτό, παιδιά. Μπράβο, του έβγε. Αυτό, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Το να μπορεί να εκφράσει κανείς αυτό που νιώθει, χωρίς να ενοχλεί, χωρίς να παρεμβαίνει και έχοντας αυτό το τάκτ που απαιτεί η οποιαδήποτε συνθήκη. Αυτό ισχύει όμως, είτε αυτό προέρχεται από έναν άντρα γκέι, είτε όχι. Συμφωνώ μαζί σου, μα το φλερτ θέλει τάκτ καταρχήν. Και παιδεία βέβαια. Και παιδεία και όχι χυδαίο πέσιμο προς Θεού, είτε προέρχεται από άντρα είτε από γυναίκα. Έχεις υπάρξει ερώτηση τρίτη, ποτέ, το τρίτο πρόσωπο σε μια σχέση εν γνώση σου? Όχι. Ποτέ? Όχι. Εν γνώση μου όχι. Εν αγνία μας, δεν ξέρουμε.